Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, συμμετείχε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, όπου παρουσίασε τον σχεδιασμό των επόμενων ετών σε ενεργειακά θέματα, δίνοντας έμφαση σε τέσσερα βασικά σημεία όπως την τηλεθέρμανση, τη γεωθερμία, τις ενεργειακές κοινότητες και το Σύμφωνο Δημάρχων, στο οποίο μέλος είναι και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και στο οποίο συμμετέχουν 70 Δήμοι. Μάλιστα, η Αλεξανδρούπολη ζήτησε συγκεκριμένες αλλαγές στον νόμο για τη γεωθερμία, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα έργα από εδώ και στο εξής σε όλη τη χώρα, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση των θερμοκρασιακών ορίων στην γεωθερμία της χαμηλής ενθαλπίας, με τον Αντιδήμαρχο να χαρακτηρίζει τη συνάντηση απόλυτα πετυχημένη. Η Αλεξανδρούπολη ζήτησε επιτακτικά κάποιες αλλαγές στο νέο νόμο της γεωθερμίας, ώστε να διευκολυνθούν όλα τα έργα από εδώ και στο εξής σε επίπεδο χώρας. Ένα από τα σημεία τα οποία επικεντρωθήκαμε ήταν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας και η αύξηση των θερμοκρασιακών ορίων στην γεωθερμία της χαμηλής ενθαλπίας. Αυτά τα όρια τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι στους 90 βαθμούς και πλέον ευελπιστούμε στην αλλαγή μέχρι 99 βαθμούς να καλύπτονται όλες οι προσπάθειες μέχρι 99 βαθμούς Κελσίου στην πατρίδα μας. Επίσης, τόνισε πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, καθώς καινοτομεί σε πολλά έργα τα οποία θα ζήλευαν αρκετοί δήμοι της χώρας. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται στη χώρα μας. Ίσως στην περιοχή μας δεν το έχουν αντιληφθεί πολλοί κόσμος για την μεταλιγνητική εποχή και ειδικά για τα έργα των τηλεθερμάνσεων. Έργα των τηλεθερμάνσεων που οι πόλεις στην Ελλάδα, οι 4-5 πόλεις που ζουν κάνοντας χρήση αυτά τα έργα τα τελευταία 30 χρόνια, σιγά σιγά τα χάνουν. Τα χάνουν λόγω του λιγνίτη, λόγω των εργοστασίων που θα κλείσουν. Οπότε η τηλεθέρμανση είναι ένας τρόπος που φτωχοί και πλούσιοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτή την θερμική ενέργεια για να ζεσταθούν. Πλέον θα είναι πολύ σπάνια και το Υπουργείο και η Ευρώπη δίνει πολύ μεγάλο βάρος ώστε να συνεχίσουν αυτά τα έργα και να αυξηθούν.